τον αναπληρωτή τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Τώρα με φέρνεις σε τεράστια μηχανία. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά με φέρνεις σε τεράστια μηχανία. Γιατί είναι κολλητός μου φίλος. Γνωριζόμαστε 20 ωραία, χρόνια. Δεν θα μιλήσουμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλιο Τάκη. Τι να του πω εγώ τώρα, τι να το ρωτήσω. Αντιδεοντολογικό, όχι ότι εμείς είμαστε εχθροί. Συνάδελφοι είμαστε, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πόσο δύσκολο, συγκινητικό, αλλά και πολιτικό δημοσιογραφικά ενδιαφέρον είναι να βρίσκεις έναν αδερφό και μια καλή φίλη από τα χρόνια που δεν αποκαλύπτω, παίρνω το ρίσκο να πω ότι εγώ είμαι ο μεγαλύτερος από όλους. Πάντα για να κρατήσω τις ισορροπίες. Νομίζω είμαστε μαζί. Ευγενής και gentleman ο κύριος Γιαννούλης, ο οποίος εκ των πραγμάτων... Χρήστο, πρέπει, κύριε Γιαννούλη, πρέπει να ρωτήσουμε πού θα βρείτε τα λεφτά για να χρηματοδοτήσετε αυτό το αρκετά γενναίο πρόγραμμα που ανακοίνωσε, εξήγηλε χτες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Για να έχει συνέχεια η συζήτηση, και ο Θανάσης Θεγαρόπουλος σας είπε ευρώ προς ευρώ λίγο νωρίτερα πώς γίνεται η κοστολόγηση. Εγώ θέλω να θέσω μια πραγματικά, ίσως και λίγο πιο ανθρώπινη διάσταση. Έχει κώδικα ή διαδικασία αξιολόγησης η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η επιβίωση των ανθρώπων? Γιατί λεφτά υπάρχουν. Σας λέω την πρώτη απάντηση, ότι από τα 70 περίπου δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δυστυχώς προορίζονται για ένα ολιγοπόλιο που είναι και πολιτικοί φίλοι και χορηγοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μπορούν να αντληθούν πόροι για να καλυφθούν όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν χθες. Αλλά πιστεύετε ότι αυτή η χώρα, η παραγωγική της δύναμη, η παραγωγική της δυνατότητα, δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα περίπου 5,5 δις που επαναφέρει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ελπίδα και επιτέλους να έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν χρειάζεται να πάω μέσω του Τάκη σε μια υπηρεσία για να εγκριθεί μια άδεια για ένα περίπτερο, για ένα μαγαζί, που δεν θα καταβάλω το φόρο επιτιδεύματος ένα χρόνο πριν, που δεν θα χρειάζεται να πηγαίνω στα νοσοκομεία και στην πραγματικά πλασματική εικόνα των Πλεύρη ή Γεωργιάδη να βρίσκουμε την πραγματική εικόνα και να είναι διαφορετική αυτή που μας περιγράφουν. Εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Με ενδιαφέρει αυτή η κοινωνία να έχει τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές ανισότητες και να μπορούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Προφανώς, κύριε Γιαννούλη, όλους... Όχι όλους. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, σας όλοι το λέω τουλάχιστον, με πολύ σεμνότητα. Να το πω αλλιώς. Τουλάχιστον όλοι υποστηρίζουν ότι πρωτίστως τους ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε την κυβέρνηση να κοστολογεί το πρόγραμμά σας με έναν τρόπο που λέει ότι μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέο μνημόνιο. Δηλαδή σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Καλή μου φίλη Νικόλ, κυρία Λιβαδάρη, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή εξελέγει με ψέματα, συνεχίζει με ψευδή τρόπο να προσεγγίζει την πραγματικότητα. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Έχει ξεχάσει κάποιος την προεκλογική εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ότι τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες θα πληρώνονται από τη μείωση του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ? Εδώ υπόθηκε το 19, πριν βγει πρωθυπουργός. Έγινε αλήθεια ή ψέμα? Είναι ακριβές το ψεύδος ότι η υπονοσηλεία εκτός ΜΕΘ δεν συμβάλλει στην απώλεια των ανθρώπων μας? Υπόθηκε. Ψευδές. Η κοστολόγηση δεν γίνεται από μια πολιτική δύναμη που δεν έχει καταπίστευμα αξιοπιστίας. Γιατί εμείς που δεν μπορούμε να κοστολογήσουμε, που είμαστε προχειρολόγοι, που είμαστε ερασιτέχνες, που στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης φέραμε σε αυτόν τον τόπο όλα τα δεινά του κόσμου, έχουμε ένα οικονομικό ισοζύγιο. Παραλάβαμε χώρα χρεοκοπημένη που δεν είχε να πληρώσει συντάξεις, παραδώσαμε 37 δις. Αυτό έχει ο Τσίπρας καταπίστευμα αξιοπιστίας σε αυτό? Δύο θέματα. Παρακαλώ. Τα οποία κατά τη γνώμη μου δημιουργούν ερωτήματα εύλογα. 2014, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσε κανείς να πει υπάρχει μια ευθεία αντιστοιχία. Καμία. Καμία, ναι. Πάλι μια σειρά από παροχές σε πολύ μεγάλες κοινωνικές ομάδες, ριζοσπαστικές παροχές, εκ των οποίων με βάση τα χρονοδιαγράμματα τηρήθηκαν ένα μικρό μέρος και με μεγάλη καθυστέρηση. Δεύτερον, ΔΕΗ. Το 51% να γυρίσει στο κράτος και να γίνει ξανά δημόσια. Αν γυρίσουμε και δούμε τη ΔΕΗ του 16, του 17, του 18 και του 19, είναι μια ΔΕΗ στα πόρθυρα της χρεοκοπίας. Μια ΔΕΗ η οποία πουλούσε σε ιδιώτες το ρεύμα σε τιμή κάτω του κόστους, μία ΔΕΗ η οποία δεν επιτελούσε το σκοπό της. Θέλω να σας πω με απόλυτη... Δύο παραδείγματα. Ναι, με απόλυτη ειλικρίνεια. Το 14 με το 23 είναι δύο διαφορετικές Ελλάδες, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Το 14, εκεί που συνοδεύεται και η αυταπάτη και η αυτοκριτική που είχαμε το θάρρος να το κάνουμε, η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, όταν κάνουν αυτοκριτική, τι εννοούν? Ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημά μου είναι η ειλικρίνειά μου. Να γελάς και να κλαις. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ,
αφήνω την αξιοπιστία Μητσοτάκη σε αντιδιαστολή με την αξιοπιστία μιας κυβέρνησης που παρέλαβε μια χώρα, ξαναλέω, χρεοκοπημένη και φτωχοποιημένη και την παρέδωσε με 37 δις. Σε ό,τι αφορά την ΔΕΗ, θυμάται κανείς να υπάρχει από το 2015 έως το 2019 αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος? Όχι. Θυμάται κανείς να υπάρχει το αφήγημα στη ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο επικεφαλής παίρνει 360.000 ευρώ το χρόνο και έχει δημιουργηθεί και μια στρατιά αφισοκολλητών της Δάπνου Δοφουκού, οι οποίοι έχουν μέσες απολαβές αιτήσεις από 50 έως 80.000. Άντε αυτό είναι λαϊκισμός. Αλλά άντε αυτό είναι λαϊκισμός. Πάμε στην ουσία. 1,5 δι ζημιά έχει το 18 ήδη. Πάμε στην ουσία. Δεν είναι ότι είχε 1,5 δι ζημιά. Θυμίζω ότι είχε αποσβέσει κατά 1 δισεκατομμύριο τη τραπεζική. Αλλά πάμε στην ουσία αυτή τη στιγμή. Πόσα δισεκατομμύρια από τα εσωκέρδη που ίδια είναι ένα βαρχίδα στην ενέργεια έχει διαθέσει η ΔΕΗ το τελευταίο διάστημα στους παρόχους, στους πολίτες? Γιατί αυτά να μην είναι μια αξιοπρεπής, σύγχρονη, λειτουργική, όχι αδιαφάνεια, όχι εκείνο το παλιά ΔΕΗ που λέγαμε ανοίγουμε ένα μεγάλο βιβλίο προσλήψεων και μπαίνουν 15.000 άνθρωποι, αυτά που γίνανε στη δεκαετία του 80. Μια πραγματικά δημόσια ΔΕΗ σε ευρωπαϊκά πρότυπα να είναι αρρωγός της κοινωνικής διάστασης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και δέκο, να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιαννούλη. Δέκο και δημόσιος τομέας. Πλέον πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι γονιδιακές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, και απευθύνονται και κυρίως στους νέους, δεν είναι πλέον και δεν πρέπει να είναι εστίες αδιαφάνειας και συναλλαγής του πολιτικού κατεστημένου με τους πολίτες. Να είναι υπηρεσίες που χτίζονται με αξιοκρατία για τους πολίτες. Και αυτό η Θεσσαλονίκη το έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Και προσωπικά χάρηκα που τα πάμε από κοντά. Αν σας πω ότι χάρηκα πολύ που σας είδα.